Και όμως θα βάλουμε στην τηλεοπτική μας κουβέντα τον Άγγελο Κοβέα, συνάδελφο από τα Νέα, από το Βήμα, συγγνώμη, το μάθα επιτέλους. Ωραία. Και λίγο να μας σχολιάσεις όλη αυτή την κατάσταση την οποία γίνεται τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και την αντίδραση της εξωματικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά της κυβέρνησης μιλάμε τώρα για τα εσωτερικά τους και το πώς πάνε στις εκλογές. Είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Φίλη, του κυρίου Κουρουμπλή, του κυρίου Παπαδόπουλου. Του κυρίου Κουρουμπλή δεν θα πω ότι δεν έχουν αξία οι δηλώσεις, αλλά είναι προφανές ότι ο κύριος Κουρουμπλής είναι πολύ πικραμένος από ό,τι έχει συμβεί. Τον τσόκοψαν, Θυμόμαστε με τι φόρα θεωρούσε εκείνος τουλάχιστον ότι πήγαινε στις ευρωεκλογές. Έχουμε ξεχάσει και διάφορα άλλα. Έχουμε ξεχάσει τι άκουσε από εκείνες τις φωτογραφίσεις που είχε με τον Αμβρόσιο κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όπως συμβαίνει συνήθως, οι χαμένοι, οι πικραμένοι κάποια στιγμή αρχίζουν και μιλάνε. Μπορεί να ακούσουμε και άλλα από τον κύριο Κουρουμπλή. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ο γνωστός εμφανιζόμενος ως μετριοπαθής, εν πάση περιπτώσει, κύριος Παπαδόπουλος. Έσπασε και το εμπάργκο χθες. Έσπασε και το εμπάργκο, δεν θα τολμήσει κανείς να του πει τίποτα, είναι βέβαιο. Θέλω να πω. Το κάνει κατά λάθος, πιστεύετε. Καθόλου κατά λάθος δεν το έκανε, αλλά δεν θέλω τόσο να περιπτωσιολογούμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σίγουρα μια προσπάθεια των περισσότερων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβουν κάποιες επίκαιρες θέσεις, όπως λέμε, εν ώψη εκλογών. Κάποιος πρέπει να εμφανιστεί κάπως, κάποιος πρέπει να διαφοροποιηθεί από όλα αυτά τα οποία έχουν περιγραφεί ως αίτια της ήττας και τα λοιπά. Θα δούμε και ένα διαγωνισμό κάποιων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο προς τη λογική, αν το βάλουμε εντός εισαγωγικών. Η κίνηση, Άγγελε, κατά την νόμιση του κυρίου Καλογύρου, να στείλει αυτήν την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, ήταν μια κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε τα μηνύματα, αντιλαμβανόμαστε την αντίδραση που υπάρχει, όχι στην εξωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, η αντιπολίτευση μπορεί να διαφωνεί πάντα, αλλά και σε σοβαρούς αναλυτές και σε συνταγματολόγους, και ότι δημιουργεί έτσι ζητήματα ουσιαστικής, ως ουσιαστικό ζήτημα της λειτουργίας των θεσμών, είναι περισσότερο προσχηματική. Έχω την αίσθηση ότι προσχηματική δεν θα την έλεγα. Θα την έλεγα ότι καταλαβαίνουν ότι και σε αυτό το πεδίο, αν συνεχίσουν έτσι όπως ξεκίνησαν, σε κακό θα τους έβγαινε. Αν το δούμε και αλλιώς, ακόμα και αυτή η απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να ελέγξει τη δικαιοσύνη, έτσι το έχουμε ονομάσει, έτσι, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, ορίζοντας μια νέα ηγεσία, εγώ πρέπει να πω ότι μου φαίνεται πολύ παράδοξο. Δηλαδή, πώς θα έλεγχε τη δικαιοσύνη, ακόμα και αν ορίσει την ηγεσία της, έχοντας χάσει τις εκλογές μετά και από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να πω ότι μιλάμε για μια ματαιότητα και για απεγνωσμένες κινήσεις πλέον. Αν ήσουν ο Μητσοτάκης, εσύ θα το δεχόσουν να μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης προσώπων κοινής αποδοχής με τον ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη συγκυρία που φαίνεται να καλπάζεις προς την εξουσία? Δεν ξέρω και αυτό πόσο προβλέπεται θεσμικά αυτή τη στιγμή. Ή και αν αυτό είναι μια λίγο ακροβατική λύση για τούτη την ώρα. Προσωπικά θα έλεγα ότι, επειδή με ρωτάς έτσι και προφανώς δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι. Αν ήμουν ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ δεν θα το δεχόμουν. Δεν θα ήταν όμως ένα πολύ ωραίο μήνυμα ότι συμφωνούμε στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Αριουπάγου. Έχει και γιατί κάθε λόγο. Υπάρχουν πολλοί δικαστές. Από μια άλλη άποψη, δεν κάνει. Ο Μανιτάκης το έχει αναφέρει σε εκπομπή. Ναι. Λέω πολιτικά στέκει και το ένα και το άλλο. Έχει κάθε λόγο ο κ. Μητσοτάκης να δείξει και μια τέτοια καλή θέληση και να προχωρήσει σε αυτό. Εκτιμάς όμως ότι δεν. Δεν ξέρω, δεν εκτιμώ τίποτα. Λέω επειδή με ρώτησε ο Θανάσης τι θα έκανα εγώ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω τώρα να μαντέψω τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης, ούτε έχω πληροφόρηση. Τώρα, το σκέλος της ανάπτυξης. Επειδή ακούμε πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν ότι εκεί που έχασαν, αν μπορούμε έτσι να τα κωδικοποιήσουμε, αν βάζουν πολύ μεγάλο θέμα αυτό που έγινε με την μεσαία τάξη. Έχεις θέση, μπορεί να ακούσουμε κάτι τις επόμενες μέρες που να ικανοποιήσει, τέλος πάντων να αλλάξει λίγο το κλίμα, μπορεί να είναι κάτι με τη φορολογία, κάτι να έχει σχέση με την ανάπτυξη? Είμαι πολύ περίεργος τι θα σκαρφιστεί εκεί ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το έργο. Θυμόμαστε ότι αυτό της μεσαίας τάξης, ο στραγγαλισμός ο οικονομικός, είχε και ιδεολογικό υπόβαθρο στην πορεία ως εδώ, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές της προηγούμενης Κυριακής είδαμε ότι ο κύριος Τσίπρας έταξε, μοίρασε, άφησε ανοιχτά ενδεχόμενα για μετά το 2020 κτλ.
πιστεύω και νομίζω ότι ό,τι και να βγει και να πει τώρα για τη μεσαία τάξη, πώς θα την στηρίξει, δεν πρόκειται να έχει κανένα απολύτως πολιτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Άγγελε Κοβέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφος από το Βήμα. Έχει και αρκετή δουλειά, μια και είναι η τελική ευθεία και η εφημερίδα, έξω εφημερίδα για την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Και εγώ.